Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Από αυτό θα ξεκινήσουμε. Με έναν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής αναμέτρησης, ο οποίος συνολικά ο Άρης ήταν αρκετά καλός, τον Δημήτρη του Σαμαρά, τον κεντρικό αμυντικό του Άρη. Καλησπέρα από τον Λίμπερο και την εκπομπή του Όλα από τον Άρης. Ναι. Ναι, τώρα εγώ σε ακούω. Δεν ξέρω αν μας ακούς κι εσύ. Ακούω κι εγώ, ναι. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι επέστρεψε στην 11 και ο Άρης πέτυχε και την πιο ευρεία του νίκη φέτος στο πρωτάθλημα. Εντάξει, θα το έλεγα και λίγο τύχη. Εντάξει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο θέλει και λίγο τύχη, αλλά πάντως ο Άρης για πρώτη φορά χθες ήταν, Δημήτρη, πιο παραγωγικός, ήταν πιο χορταστικός, θα έλεγε κανείς φέτος στη σεζόν. Σίγουρα το χρόνο το μάτς ήταν πιο απολαυστικό και για μας, αλλά και για τον κόσμο, αλλά και πάλι έχουμε αδυναμία να βελτιώσουμε. Ναι. Λένε συνήθως οι προπονητές, και εσύ επειδή είσαι και από τους πιο έμπειρους, μάλλον το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα, ότι οι προπονητές συνήθως στα παιχνίδια που οι ομάδες τους επιτυγχάνουν εύκολες νίκες, εκεί κάνουν και τις περισσότερες παρατηρήσεις. Είναι και πιο πρόσφορο το έδαφος για να διορθώσουν κάποια πράγματα τα οποία βλέπουν φυσικά οι ίδιοι στην ομάδα τους. Ναι, σίγουρα οι προπονητές ξέρουν καλύτερα σε αυτό το τομέα και είναι καλύτερο στο να μπορούν να διορθώσουν τα λάθη σου, να τα πούν πιο εύκολα σε μάτς που δεν είναι τόσο δύσκολα σε εισαγωγικά και μπορούν να σε πούνε και δύο κουβέντες παραπάνω έτσι ώστε να το καταλάβεις καλύτερα. Για σένα πρέπει να ήταν και λίγο περίεργο αυτό το παιχνίδι, Δημήτρη, γιατί είχες απέναντί σου μια ομάδα που ήταν γεμάτη από πιτσιρικάρια. Ναι. Τα μισά σου χρόνια νομίζω είχαν οι περισσότεροι αντίπαλοι. Ένιωθα ότι παίζω με τα παιδιά μου. Ναι. Πάρα πολλά μικρά παιδιά. Αυτό είναι ευχάριστο βέβαια. Δεν το λέμε με άσχημο τρόπο. Ίσα-ίσα αυτές οι κατηγορίες υποτίθεται η ΓΑΜΑ Εθνική για αυτό το λόγο σχηματίζει και γίνεται ερασιτεχνική για να παίζουν και να αναδεικνύονται οι μικροί σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Ναι, σίγουρα είναι καλό σε τέτοιες κατηγορίες να βρίσκονται μικρά παιδιά έτσι ώστε να μπορούν να δείξουν ότι αξίζουν και παραπάνω. Ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε γενικά, αλλά νομίζω ότι καθοριστική σημασία ήταν το χρονικό σημείο στο οποίο σκόραρε ο Κόκκι το 2-1. Εκεί νομίζω ότι έκοψε τα φτερά και την όποια έτσι αυτοπεποίθηση είχε πάρει η Θύελλα Φιλότα από την ισοφάριση σε 1-1. Σίγουρα, είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε την κατοχή της μπάλας, σημειώσαμε ένα γκολ. Φάγαμε από μια στιμένη φάση φάγαμε ένα τέρμα. Ναι. Και από εκεί και πέρα ήρθε το γκολ του Σέρχιο, το οποίο ήρθε στο κατάλληλο σημείο πιστεύω, έτσι ώστε να μπούμε στα αποδυτήρια πιο ήρεμοι και να μπορούμε να είμαστε και πιο ήρεμοι στη συνέχεια. Πώς βλέπεις γενικά αυτό έτσι το γεγονός ότι ο Άρης χθες για πρώτη φορά έπαιξε περισσότερο με την μπάλα κάτω, έπαιξε και από τον άξονα, έκανε πολλές πλαγιοκοπήσεις, προσπάθησε δηλαδή να βγάλει περισσότερες συνεργασίες από κάθε άλλη φορά. Είναι το ποδόσφαιρο που αρέσει, πώς είναι να το κάνουμε και στον κόσμο περισσότερο, αλλά νομίζω ευχαριστεί και εσάς που είστε μέσα στο χορτάρι. Ναι, σίγουρα αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Από εκεί πέρα είναι στα πόδια μας πιστεύω ότι καταρχήν η ομάδα διαθέτει πιστεύω πολύ ποιότητα σαν ποδοσφαιριστές και σίγουρα και η είσοδος του Κόκκι μας βοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύω ο Σέρχιο έχει μια παραπάνω ποιότητα από όλους μας. Ναι. Και πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό στο να μπορούμε να βρεθούμε και μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα αλλά και να πετύχουμε και αρκετά τέρματα. Εσύ επέστρεψες στην ενδεκάδα. Φέτος είναι έτσι μια κάπως περίεργη χρονιά και για σένα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τους άνω των 33 που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω από τρεις ο Άρης και αναγκάζεσαι πολλές φορές να είσαι είτε στον πάγκο είτε εκτός αποστολής, αλλά όποτε καλείσαι από τον προπονητή είσαι πάντα εκεί. Χθες νομίζω ότι δεν φάνηκε ότι δεν έχεις και τόσα πολλά παιχνίδια. Τουλάχιστον αυτό διαπιστώσαμε εμείς. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχεις εσύ προσωπικά. Ξέρεις τον εαυτό σου καλύτερα από εμάς. Εντάξει, εγώ ένιωσα πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Δεν ήμουνα, να το πω, βαρύς ποδοσφαιρικά. Ναι. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα φέτος που πάνω των 33 χρόνων παίζουν τρία παιδιά. Εμείς είμαστε τέσσερις. Εντάξει, ο προπονητής κάνει τις επιλογές, ποιος θα βάλει. Από εκεί και πέρα μου έδωσε την ευκαιρία να σου το πω έτσι και έκανα αυτό που έπρεπε. Ο Νίκος Αναστόπουλος λέει συνεχώς από το ξεκίνημα της σεζόν ότι η ομάδα στο δεύτερο γύρο, όταν πλέον ίσως και μαθηματικά πλέον
εξασφαλίσει την κατηγορία, την άνοδό της δηλαδή στη Football League. Θα παίξει ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο και θα δώσει στον κόσμο αυτό που λέμε συνήθως σκορ και θέαμα, όπως χθες για παράδειγμα αυτό 4-1. Θα έχουμε δηλαδή και άλλα παιχνίδια που ο κόσμος θα χορτάσει ποδόσφαιρο. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου ότι η ομάδα θα είναι πιο ελεύθερη, πιστεύω, στο δεύτερο γύρο, αλλά αυτό εξαρτάται μόνο και μόνο από εμάς. Πρέπει να το βάλουμε καθαρά στο μυαλό μας, ότι κανένα μάτς δεν θα είναι εύκολο, ότι πρέπει να ιδρώσουμε για να παίρνουμε τα μάτς και μακάρι να συνδυάσουμε ουσιαστικά θέμα. Mm-hmm. Το ρωτάω κάθε φορά που φιλοξενώ ένα ποδοσφαιριστή του Άρη. Δημήτρη, θα το ρωτήσω και σε σένα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά του φετινού από τον περσινό Άρη, δηλαδή η ποιότητα και η εμπειρία που διαθέτει στο ρόστερ του σε σχέση με την περσινή χρονιά? Εντάξει, παίζει ρόλο και σίγουρα υπάρχει πιο πολύ εμπειρία στην ομάδα. Εντάξει, πέρσι ήταν νέα παιδιά τα οποία ήταν φιλόδοξα όλα. Από εκεί πέρα πιστεύω αυτό κάνει λίγο διαφορά, σύν το ότι πιστεύω φέτος οι ομάδες είναι λίγο πιο αδύναμες από ό,τι ήταν πέρσι. Ναι. Πολύ λίγο, ελάχιστα. Ναι. Σωστά, όταν βλέπουμε την Καβάλα για παράδειγμα, η οποία πέρσι μέχρι κάποια στιγμή ακολουθούσε, ήταν στην τριάδα και είναι στο μείον 17 πλέον από τον Άρη. Εντάξει, όλοι αντιλαμβανόμαστε, ναι, γιατί, σε τι αναφέρεσαι. Σίγουρα. Στόχος ποιος είναι? Υπάρχει ένα κίνητρο παραπάνω για σας πλέον? Έχετε μια διαφορά. Ίσως το αίτητο, να τερματίσετε το πρόγραμμα αίτητη. Σίγουρα το αίτητο θα ήταν το καλύτερο για μας, πιστεύω. Κανένας δεν θέλει η ομάδα να χάσει έστω και ένα μάτς. Είναι και ένα κίνητο αυτό, αλλά πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να παίρνουμε κάθε μάτς διαφορετικά και ξεκινώντας από το επόμενο, έτσι ώστε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο που θα είναι το αίτητο. Τώρα υπάρχει ένα μάτς την Τετάρτη, Δημήτρη, που μια ομάδα που πληγώνει τον Άρη, γιατί πέρσι ήταν αυτή που ουσιαστικά είναι πολύς, στέρισε την άνοδο. Δύο νίκες, εντάξει, περισσότερο στο δεύτερο γύρο βέβαια, εκείνο το 1-0, αλλά και στον πρώτο, αυτοί οι τρεις χαμένοι βαθμοί, δύο νίκες δηλαδή της Δόξας Δράμας που έκοψαν τα φτερά του Άρη. Σίγουρα, εντάξει, η Δόξα είναι μια παλιά και ιστορική ομάδα. Από εκεί πέρα πέρσι ήταν αυτή που μας, πιστεύω, μας στέρισε την άνοδο. Από εκεί πέρα φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, έτσι ώστε να πάρουμε το μάτς και να σου το πω ότι να πάρουμε μια σε εισαγωγικά εκδίκηση. Ναι, σωστά. Για να δικαιώσουμε και τον κόσμο μας. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι μόλις ένα χρόνο, συμπληρώνεις ένα χρόνο τώρα στον Άρη, αλλά νομίζω, Δημήτρη, αυτά που έχεις ζήσει εδώ στον ένα χρόνο στον Άρη αρκούν για να γράψεις ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Ένα βιβλίο όχι, αλλά μισό το γράφω. Ναι. Προλάβατε και ζήσατε πολλά. Ήταν μια πολύ, και γενικά το καλοκαίρι πολύ περίεργο, αλλά και από το ξεκίνημα νομίζω γενικά ήταν καταστάσεις οι οποίες σας επηρέασαν. Σίγουρα έπαιξαν και αυτές το ρόλο τους. Σίγουρα, ναι. Από τη στιγμή που ήρθα στον Άρη έγιναν διάφορα πράγματα. Ειδικά το καλοκαίρι δεν ξέραμε αν θα είμαστε ομάδα, θα είμαστε, τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα ευτυχώς είμαστε υγιείς ως τώρα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Mm-hmm. Δημήτρη, οδεύει στα 38, έτσι δεν είναι, πλέον εσίως? Ναι, εσίως. Μέχρι πού θα γράψεις το κοντέρ? Το έχεις σκεφτεί ή δεν θέλεις να το σκέφτεσαι, ή θα το αποφασίσεις ενδεχομένως στο τέλος της σεζόν? Μπορεί να το αποφασίσω στο τέλος της σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να νιώθω καλά τα πόδια μου και το κορμί μου, να έχω καθαρό μυαλό, έτσι ώστε να δω τι θα μπορέσω να κάνω και στη συνέχεια. Δεν αποκλείω να σταματήσω, δεν αποκλείω να συνεχίσω. Ναι. Είναι πολύ διφορούμενη αυτή η απάντηση. Ναι, είμαι λίγο σε περίεργη κατάσταση. Τα πόδια σου πάντως σεβαστά να έχω. Από ό,τι φαίνεται, το είδαμε και χθες, δεν έχεις... Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Τη μετά ποδόσφαιρο ζωή τη βλέπεις μέσα στο ποδόσφαιρο ή εκτός? Θα ήθελα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Είμαι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο και σίγουρα οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται τώρα στο τέλος της καριέρας τους, πιστεύω ότι θέλουν να βοηθήσουν αυτό το άθλημα και εγώ με τη σειρά μου μακάρι να μπορέσω να βοηθήσω και για να πάει το ποδόσφαιρο όσο καλύτερα γίνεται. Mm-hmm. Και τέλος μια ερώτηση και για τον κόσμο. Το επικαλείται και ο Νίκος Αναστόπουλος αλλά και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης πολλές φορές για αυτή την όχι πολύ αθρώα προσέλευση, είναι αλήθεια, του κόσμου. Εγώ τη θεωρώ δικαιολογημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν και εσύ συμφωνείς με αυτό και αν θέλεις και εσύ να κάνεις ένα κάλεσμα, δεν ξέρω, με την δική σας απόδοση θα τους φέρετε πίσω στο γήπεδο ή πιστεύεις ότι είναι τόσο απογοητευμένος που δύσκολα θα τον δείτε να επιστρέφει φέτος στο Κλεάνθης Βικελίδης? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει μια απογοήτευση, είναι και η δεύτερη χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική,
Από εκεί και πέρα βλέπει ότι κάνουμε εμείς μια προσπάθεια φέτος και πιστεύω ότι θα είναι επιτυχημένη. Και σίγουρα μέσα από το ποδόσφαιρο που παίζουμε μπορούμε να το φέρουμε όλο και περισσότερο στο κλειάν της Βικελίδης. Να το ευχηθούμε, να ευχηθούμε να τελειώσετε νικηφόρα τη σεζόν. Δύο παιχνίδια άλλωστε απομένουν. Αυτό τη Τετάρτη και μετά με τον Εύρο. Πρέπει να έχει και μια εβδομάδα ξεκούραση για να αναπληρώσετε τις δυνάμεις και να επιτευχθεί ο στόχος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, Δημήτρη. Να σε κάνω. Καλή συνέχεια.